πραγματικά για μένα είναι αυτό που είχαμε συνέχεια και ήξεραμε, δηλαδή πραγματικά πάντα έχουμε δει μέσα στη δύσκολη θέση. Δηλαδή ομάδες που χάνουν, το επόμενο παιχνίδι έχουν ρεκόρ και πάντα αυτό παιχνίδι μαζί μας μέσα έξω είναι με πλάτη στο τοίχο και οπωσδήποτε δίνουν πολύ περισσότερα από το προηγούμενο παιχνίδι. Έχουμε διάσει πολύ καλά πανελικό, όλη εβδομάδα έχουμε κάνει πιστεύω πάρα πολύ καλή δουλειά και αξίζουν συγκριτήρια παιδιά ακόμα μία φορά. Ξέρουμε, σίγουρα ήταν και κίνητρο περισσότερο από τον προηγούμενο προπονητή. Προσπάθησα εγώ με ομιλίες να του βγάλω αυτό από μυαλό του, γιατί τους έλεγα πάντα. Κάναμε αυτή η έδρα ανεξάρτητα πόσα μεγάλο κύκλο είναι και πόσα κόσμο έχουμε. Πιστεύω κάναμε αυτό που ήθελα από αρχή, δυνατή έδρα. Και από αύριο αυτό το παιδί που επειδή θέλει, σε μπορώ να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, ακόμα μια φορά να τη δώσω. Και συνεχίζουμε. Αρχίζουμε από αύριο να σκεφτόμαστε την επόμενη παιδί που είναι ήδη δύσκολο. Βγάζοντας με μια καλή ομάδα, αξίζει και συγχαρητήρια τον κόσμο που σήμερα λίγο περισσότερα ήταν, πιστεύω, λόγω και προπονητή Ευαγγελίου. Αυτά από μένα, δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο σε δύο δουλειά που κάναμε και στι αρχικέ φάσει. Βλέπετε και πρώτη φορά βάλουμε κοντόλι μέσα που δεν χτύπαγε, γιατί έχουμε ένα παίκτη που πραγματικά μπορεί να είναι κοντό. Είναι ηγέτης αυτή η ομάδα, γιατί ο Νίκος είπε για κάποιο όνομα, είναι ηγέτης και έτσι όπως ήταν πρώτος σήμερα και προηγούμενα παιχνίδια, το θέλουμε πάντα να είναι. Γιατί πραγματικά αυτοί οι έμπειροι παιχνίδι, έμπειροι παίκτες μαζί μπροστά σίγουρα με Diego και οι υπόλοιπους που έχουμε 3-4, δίνουν σωστό δρόμο στα παιδιά, όχι μόνο στο αγωνιστικό χώρο, στην προπόνηση και στη έξω ζωή. Δηλαδή είμαστε χαρούμενοι γιατί τις έχουμε και δεν είναι εύκολο παιδιά, αλλά ξέρετε, ο Diego και όλους τους έμπειρους δεν είναι εύκολο να κάνουμε πάντα καλό παιχνίδι. Δηλαδή παιδιά πάντα να έχουμε αλλαγή, γιατί είναι ένα παιχνίδι να είναι καλά. Πατατερότητα ακόμα δεν έχουμε βρει, δηλαδή περισσότερα παιδιά. Αυτό που έχουμε πετύχει και μπορεί να πούμε και παιδιά, γίνουμε νικητές. Για πλέον που ήθελα να περάσω στα παιδιά,